Πριν λίγες μέρες εδώ σε αυτή την αίθουσα έγιναν τα επίσημα αποκαλυπτήρια της κυβέρνησης Ζελένσκι ή πιο σωστά ότι ο Ζελένσκι και το ναζιστικό τάγμα Αζόφ πάνε χέρι-χέρι. Και όπως συνήθως συμβαίνει σε παρόμοιες εκδηλώσεις, τα αποκαλυπτήρια συνοδεύονται με χειροκροτήματα. Ελευθερώστε την Υπουργό να ακούει τον κύριο Κουτσούμπα, σας παρακαλώ. Αυτό ακριβώς κάνατε, κύριοι της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, του ΣΥΡΙΖΑ και του ΚΙΝΑΛ, χειροκροτούσατε την αντιδραστική κυβέρνηση Ζελένσκι και τους ναζί του Αζόφ. Ό,τι και να πείτε, ό,τι και να κάνετε, η εικόνα αυτού του έσχους θα σας συνοδεύει για πάντα. Το ίδιο ισχύει και για όσους αποχώρησαν αφού πρώτα με την παρουσία τους, αλλά και τη στάση τους όλες τις προηγούμενες μέρες, νομιμοποίησαν αυτή τη διαδικασία ξεπλήματος του Ζελένσκι και μαζί με αυτόν των ναζιστών συνεταίρων του. Είμαστε περήφανοι γιατί τα έδρανα του ΚΚΕ ήταν άδεια όταν μιλούσε ο Ζελένσκι και οι ναζί του Αζόφ. Είμαστε περήφανοι γιατί οι βουλευτές του ΚΚΕ δεν χειροκρότησαν μια κυβέρνηση που ευθύνεται και αυτή μαζί με τη Ρωσία για το δράμα που ζει σήμερα ο λαός της Ουκρανίας. Δεν πρόκειται ούτε για ατόπιμα, ούτε απλά για φιάσκο της κυβέρνησης. Πρόκειται για τη συνειδητή πολιτική επιλογή όλων σας, μόνο και μόνο γιατί αυτή την αντιδραστική κυβέρνηση Ζελένσκι τη στηρίζει το υπεριαλιστικό στρατόπεδο των Ηνωμένων Πολιτειών, του ΝΑΤΟ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με το οποίο έχετε όλοι σας στοιχηθεί. Όπως συνειδητή επιλογή σας είναι η κλιμάκωση της ελληνικής εμπλοκής με την αποστολή στρατιωτικού εξοπλισμού στην Ουκρανία, τη μετακίνηση ελληνικών στρατιωτικών τμήματων στην Ανατολική Ευρώπη σε νατοϊκούς σχηματισμούς, την παράδοση υποδομών της χώρας για μεταφορά νατοϊκών δυνάμεων, την επιβολή κυρώσεων προς τη Ρωσία που τις πληρώνουν τελικά οι λαοί, ενώ τμήματα του κεφαλαίου, όπως οι Έλληνες εφοπλιστές, που θα μεταφέρουν το πανάκριβο αμερικάνικο αέριο LNG, θησαυρίζουν. Δεν θα ασχοληθώ με όλους αυτούς που έτρεξαν να αποχαρακτηρίσουν το τάγμα Αζόφ από τον ναζιστικό χαρακτήρα του. Θα μπορούσαν να πάνε και για μάρτυρες υπεράσπισης στη δίκη της Χρυσής Αυγής, γιατί κάτι τέτοια επικαλούνταν στο δικαστήριο οι ναζί χρυσαυγίτες. Θα πω όμως για όλους εσάς που για να δικαιολογήσετε τη στάση σας επιμένετε να εκφράζετε συμπάθεια και την αλληλεγγύη σας στο Ζελένσκι, γιατί όπως λέτε είναι ο εκλεγμένος πρόεδρος. Σας έπιασαν δήθεν οι δημοκρατικές σας ευαισθησίες. Τι δημοκρατία είναι αυτή με ούτε ένα ούτε δύο, αλλά 11 πολιτικά κόμματα της αντιπολίτευσης εκτός νόμου. Ανάμεσά τους και το Κομμουνιστικό Κόμμα Ουκρανίας, βέβαια, ένα κόμμα με μεγάλη κοινοβουλευτική δύναμη πριν, του οποίου πολλά στελέχη βρίσκονται ακόμα στις φυλακές. Στηρίζετε, λέτε, τον Ζελένσκι γιατί είναι ο πρόεδρος μιας χώρας που ο λαός της δέχεται επίθεση. Μάλιστα, επίθεση ο λαός της Ουκρανίας δέχεται από τη Ρωσία εδώ και 1,5 μήνα, αλλά δέχεται επίθεση εδώ και πάρα πολλά χρόνια και σήμερα και από την κυβέρνηση Ζελένσκι, που όπως και η προηγούμενη του Ποροσέγκο προέκυψε μετά από πραξικόπημα με τη συμβολή των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και του ΝΑΤΟ μέσα στην Ουκρανία. Είναι μια κυβέρνηση που έχει στηρίξει και ενσωματώσει, όπως επίσημα έχει πει η ίδια η κυβέρνηση, στις δομές του κράτους, του στρατού και της αστυνομίας τις ναζιστικές οργανώσεις, που καταπατά δικαιώματά του, δικαιώματα του λαού της Ουκρανίας, όπως και των μειονοτήτων που ζουν στην Ουκρανία, ανάμεσά τους και της ελληνικής. Ορισμένοι μάλιστα προσπαθούν να κρυφτούν πίσω από μια ψευδεπίγραφη κριτική ότι τάχα ο Ζελένσκι δεν μίλησε στα κοινοβούλια της Ελλάδας και της Κύπρου για την εισβολή και κατοχή της Κύπρου από την Τουρκία. Δεν θα σας κατηγορήσει κανένας ότι έχετε και πολύ άδικο, βέβαια, αλλά δεν βλέπετε τι γίνεται. Εδώ η Ευρωπαϊκή Ένωση, η δική σας συμμαχία της δίθεν αλληλεγγύης, έχει σταματήσει να μιλάει για εισβολή και κατοχή στην Κύπρο, αλλά μιλάει πλέον για μια γενικά και αφηρημένα ανεπίλητη σύγκρουση, λέει, στην Κύπρο. Το Ζελένσκι περιμένατε? Τι να πούμε, ντράπηκε ο σκίδια η ντροπή. Μπορούμε βέβαια να μιλάμε ώρες για τις μεγάλες ευθύνες σας, για τη συμμετοχή και εμπλοκή της Ελλάδας, για λογαριασμό της άρχουσας τάξης της στον υπεριαλιστικό πόλεμο στην Ουκρανία. Όπως και για ώρες μπορούμε να μιλάμε και για ένα άλλο πόλεμο
που ξεκίνησε πριν από τον πόλεμο. Και αναφέρομαι στην ακρίβεια, γιατί οι αυξήσεις στην ενέργεια, στα βασικά είδη κατανάλωσης, δεν ξεκίνησαν μετά τη ρώσικη εισβολή στην Ουκρανία, είχαν ξεκινήσει πολύ πιο πριν. Η ακρίβεια σχετίζεται με τη σημερινή δημοσιονομική πολιτική που έχει ανάγκη το μεγάλο κεφάλαιο και στην Ελλάδα και στην υπόλοιπη Ευρώπη για να ανακάμψει και να επανέλθει σε κερδοφορία. Σας βολεύει, κύριοι της κυβέρνησης, να τα ρίχνετε όλα στον πόλεμο, όμως ο πόλεμος απλά επιδείνωσε μια ήδη αρνητική κατάσταση. Γιατί αν οι τιμές στο ρεύμα, τα καύσιμα έχουν πάρει την ανηφόρα, είναι γιατί όλοι σας είχατε για Ευαγγέλιο την πολιτική απελευθέρωσης της ενέργειας με την πράσινη μετάβαση, την απολιγνητοποίηση, την απαξίωση των εγχώριων πηγών ενέργειας προς όφελος των κερδών μόνο των μεγάλων ενεργειακών ομίλων. Μπορεί τώρα ο ένας να ρίχνει στον άλλο τις ευθύνες, όλοι σας όμως αφήνετε στο απειρόβλητο την κοινή σας πολιτική. Όμως πραγματική λύση για το λαό είναι τελικά η αξιοποίηση όλων των ενεργειακών πηγών της χώρας, την οποία προτείνει μόνο το ΚΚΕ. Και αυτό σημαίνει συνολική, σχεδιασμένη αξιοποίηση και του λιγνίτη και των υδρογων ανθράκων και της γεωθερμίας και των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και των υδάτων και άλλων πηγών προς όφελος των λαϊκών αναγκών για να πάψει η ενέργεια τελικά να αποτελεί εμπόρευμα. Σε αντίθεση με εσάς που κριτήριο είναι η αντοχή της οικονομίας, της καπιταλιστικής οικονομίας. Για εμάς κριτήριο για τις θέσεις, για τις προτάσεις είναι η αντοχή και οι ανάγκες των εργαζομένων και όχι οι προτεραιότητες των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων. Γι' αυτό διεκδικούμε εδώ και τώρα ουσιαστικές αυξήσεις σε μισθούς, μέτρα προστασίας του εισοδήματος των φτωχών αυτοαπασχολουμένων της πόλης και της υπαίθρου. Αλλά έτσι είναι. Αυτοί είστε. Για σας η οικονομία αντέχει τη μείωση της φορολογίας στα κέρδη των λίγων, αλλά όχι την κατάργηση, βλέπετε, του ΦΠΑ και του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Αντέχει τις δεκάδες φοροαπαλλαγές για εφοπλιστές, αλλά όχι μέτρα ενίσχυσης των συστημάτων υγείας, αυξήσεις σε συντάξεις, επαναφορά της 13ης, της 14ης σύνταξης. Αντέχει πολεμικούς εξοπλισμούς μαμούθ, αλλά όχι την κατάργηση των πράσινων φόρων στην ενέργεια, τη γενναία μείωση και το πλαφόν στις τιμές σε βασικά είδη διατροφής, την επιδότηση ενοικίου για λαϊκά νοικοκυριά. Για εσάς αντέχει ο λαός να πληρώνει κάθε χρόνο πάνω από 4 δισεκατομμύρια ευρώ για πολεμικές ανάγκες του ΝΑΤΟ και τώρα να πληρώνει και την εμπλοκή της χώρας στον πόλεμο της Ουκρανίας, αλλά δεν αντέχει την κατάργηση του ΕΝΦΙΑ για τις εργατικές λαϊκές κατοικίες, την κατάργηση του τέλους επιτιδεύματος για τους επαγγελματίες κλπ.